Το Άγιον Όρος, διαβάζοντας κάποια αποσπάσματα από το βιβλίο του Στέφανου Δημόπουλου «Άγιον Όρος, χώρα ζώντων. Σύγχρονες μορφές της Ορθοδοξίας όπως τις έζησα». Καλή σας ακρόαση. Τα τυπικά. Ο Παπαμύρων Σιμωνοπετρίτης έγραψε ένα υπέροχο βιβλίο για τους παλιούς Σιμωνοπετρίτες πατέρες, από τους οποίους παρέλαβε τη σκυτάλη η αδελφότητα του γέροντά μας Εμιλιανού, όταν στα τέλη του 1973 ήλθαν από τα μετέωρα. Τους έζησα και εγώ από την αρχή, μέχρι που ένας-ένας έφυγαν αναπαυμένοι, ότι δεν έσβησε στα χέρια τους το μοναστήρι, αλλά πως γέμισε από καλούς συνεχιστές. Το μόνο που ζητήσανε από τους νέους που τους παραδώσανε στην κυριολεξία τα κλειδιά στα χέρια, ήταν να σεβαστούν τα τυπικά. Τα τυπικά, παρά την ονομασία τους, ήταν για τους παλιούς αγιορείτες τα πλέον ουσιαστικά για την πνευματική τους ύπαρξη και συνέχεια μέσα στην παράδοση της Εκκλησίας. Μπορεί να είχαν ψηλοδιαφορές από μοναστήρι σε μοναστήρι, αλλά όλοι είχαν τη βαθιά συνέστηση ότι ακολουθώντας αυτά τα τυπικά, βγάλανε αγίους της καθολικής μας Εκκλησίας στα μοναστηράκια τους, τα γερασμένα και ταλαιπωρημένα κτηριακά από τον καιρό. Δεν θέλαν το λοιπόν να αλλάξουν τίποτα, γιατί απλά δεν εμπιστεύονταν την κρίση τους, αν αυτό που θα αφαιρέσουν είναι όντως περιττό για τη σωτηρία τους. Θυμάμαι στο σημείο αυτό μια ιστορία σχετική που μου διηγήθηκε ο Άγιος Μεσογέας και Λαβριωτικής κύριος Νικόλαος, που ως γνωστόν εμόνασε 2-3 χρόνια στην Ιερά Μονή Αγίου Παύλου στο Άγιον Όρος. Όταν πρωτοπήγε, τον κάλεσε ο καθηγούμενος γέροντας Παρθένιος από τους τελευταίους χαριτωμένους ηγουμένους της παλιάς σχολής. Μου έδωσε ο Θεός την ευλογία μέσα από μια εγχείρηση που χρειάστηκε το μάτι του και έχω άποψη προσωπική για τον γέροντα Παρθένιο. Τέλος πάντων, δεν θέλω να φανώ αδιάκριτος και φυλάγομαι προς ώρας και δεν μιλώ άλλο για αυτόν. Του είπε λοιπόν, «Παιδί μου, Πάτερ Νικόλαε, εμείς εδώ έχουμε στον κανόνα μας ένα τυπικό που έχει ως εξής. Πρώτα τραβάς ένα κομποσκινάκι για τον Χριστό, μετά για τη μανούλα μας την Παναγία, μικρή παύση, ξεροκατάπιε και κουπ ένα δάκρυ, μετά για τον Άγιο Πρόδρομο και για τον Άγιο σου που φέρεις το όνομά του. Μετά ένα κομποσκινάκι για τη μανούλα σου και κουπ δεύτερο δάκρυ και μετά για τον πατέρα σου και από ένα για τα αδέλφια σου». «Μα γέροντα», αντέτεινε ο νεαρός πατήρ Νικόλαος, «ο πατήρ Παΐσιος μου έχει πει να μην ασχολούμεθα με τους συγγενείς μας. Αυτούς τους φροντίζει ο Θεός». «Τι?» παράχτηκε ο γέροντας Παρθένιος, που ευλαβήτω τον πατέρα Παΐσιο και μετά από στιγμιαίο δισταγμό είπε, «Άκου, παιδί μου, Πάτερ Νικόλαε, τον πατέρα Παΐσιο τον σεβόμαστε και τον αγαπάμε και σεβαστεί η γνώμη του, αλλά εμείς εδώ αυτά τα τυπικά παραλάβαμε από τους πατέρες μας και με αυτά τα τυπικά έχουν βγει άγιοι από το μοναστήρι μας. Κατάλαβες, αυτό θα κάνεις». Τα τυπικά. Η κυβωτός της σωτηρίας τους, η σιγουριά τους. Θυμάμαι, όταν πρωτοπήγαμε στη Σιμωνόπετρα, η αδελφότητα του γέροντα Εμιλιανού από τα μετέωρα εννοώ, και κοντά σε αυτούς και τα εξοκατάκυλα πνευματικοπαίδια του, τους βρήκαμε να κάθονται σε ένα χτισμένο πεζούλι στην αυλή έξω από το ηγουμενείο και δίπλα στο ιερό του καθολικού της Μονής. Πέρναγαν ώρες ατέλειωτες, περιμένοντας να αρχίσουν οι διάφορες ακολουθίες, και όταν τελείωναν αυτές, πάλι καθόντουσαν σαν μια οικογένεια που τελείωσε το φαγητό γύρω από το μεγάλο τραπέζι της κουζίνας, και όμως δεν σηκώνονταν, δεν έφευγαν, αλλά χαιρόντουσαν την κατοίκον εκκλησία τους. Σαν παιδάκια καθόντουσαν και χαιρόμουν να τους ακούω να λένε παλιές διδαχές και ιστορίες. Θα ήθελα μόνο δύο κουβέντες να συμπληρώσω στο βιβλίο του Παπαμύρωνα για δύο από αυτούς. Ο πατήρ Παντελεήμων ήταν ο νεότερος ηλικιακά από τους παλιούς, μου μένει αξέχαστος, όταν μερακλωμένος μαζί με άλλους αδελφούς έψελνε το άξιο νεστή στην Παναγία στα πανηγύρια μετά την τράπεζα. Σαν καταδόροι ερωτευμένοι ξελαριγγίζονταν και έβλεπε στις φλέβες το λαιμό τους να φουσκώνουν και να διαλαλούν τον έρωτά τους για την Παναγία μας. Θυμάμαι μια σκηνή στην κουζίνα του μοναστηριού, τότε στα πρώτα πανηγύρια της ενθρόνησης του γέροντά μας Εμιλιανού στη Σιμωνόπετρα. Αγωνίζονταν οι νεόφερδοι πατέρες να βράσουν στα τεράστια καζάνια ψάρι ροφό, σύμφωνα με τις οδηγίες του, και ο πατήρ Παντελεήμων έμπαινε με ύφος Γάλλου Μέτρ να δει αν το ψάρι ήταν έτοιμο. Άπλωνε λοιπόν την παλάμη του πάνω από το τεράστιο καζάνι, το ανοιγόκλινε για δευτερόλεπτα και αποφαινόταν όχι ακόμα. Κάποια στιγμή το ψάρι ήταν έτοιμο και οι καινούργοι ψάρωναν και αυτοί, μην μπορώντας να καταλάβουν το τελετουργικό του πατρός Παντελεήμωνος.
Αργότερα καταλάβαμε τι έκανε. Όταν το ψάρι ήταν έτοιμο, τότε η παλάμη κόλλαγε γιατί ο ατμός ήταν κολώδης αρκετά. Όταν ήταν δόκιμος, καλογεράκι αθώο, τον στείλανε οι παλιότεροι μέσα στην αναστάσιμη χαρά να πει στο κημητήριο «Χριστός Ανέστη». Βουή ακούστηκε από τις κάρες των κημηθέντων σιμωνοπετριτών. Αληθώς Ανέστη. Και όταν στο τέλος της ζωής του, σακατεμένος από το ζάχαρο, σχεδόν τελείως τυφλός, έπεσε στον κρεμό από το κελί του στη σιμωνόπετρα και εξέπνευσε, κηδεία μάρτυρα αποφάσισε ο γέροντας Εμιλιανός. Ο δεύτερος ηλικιακά νεότερος αδελφός ήταν ο Παπασίμων. Μας χάριζε για ευλογία χωνάκια με φουντούκια που μάζευε μόνος του και χαιρόταν που έβλεπε νέους ανθρώπους και γιατρούς να έρχονται στη σιμωνόπετρα. Παρακολουθούσε από το ευλογητός έως το διευκόν όλες τις ακολουθίες και έτρεχε σε ένα χώρο μικρό δίπλα στο καθολικό της μονής να απαγγείλει ότι είχαν παραλείψει οι νεοτεριστές εντός εισαγωγικών πατέρες από τα αρχαία τυπικά της σιμωνόπετρας. Κομπιούτερ το μυαλό του και η μνήμη του συμπλήρωνε έτσι τα διαβασθέντα χωρίς να τσακωθεί με κανέναν. 10 κύριε ελέησον από τις ώρες και 2 αμήν από τον όρθρο και κάτι λίγα από τη λειτουργία και συμπληρώθηκαν οι παραλείψεις της ημέρας. Τίποτα δεν ξέφευγε από την άγρυπνη φύλαξη της λατρευτικής παράδοσης στη Σιμωνόπετρα όσο ζούσε. Τα θεία γράμματα ανέβαιναν στον ουρανό χωρίς να λείπει η όρτα εν ή μία κεραία όσο στη Σιμωνόπετρα ζούσε ο Παπασίμων. Κούτσενε ελαφρά, ήταν και υπέρβαρος, κάποια στιγμή έσπασε μια σανίδα σε ένα μπαλκόνι και ο Παπασίμωνας χώθηκε στο κενό, έβαλε τις φωνές και ήλθαν και τον ξεσφινώσανε και γλίτωσε. «Είδες, Παπασίμων, για να είσαι χοντρός έσπασε η σανίδα και κόντεψες να σκοτωθείς», του είπε ο γέροντας Εμιλιανός όταν το έμαθε. «Ναι», απάντησε ετοιμόλογος ο Παπασίμων, «όμως, αν ήμουν αδύνατος, θα πήγαινα κάτω στο κενό, ενώ τώρα σφήνωσα και σώθηκα». Η ευχή. Ήταν αρχές το 1977 και ήμουν στο μετόχι της Σιμωνόπετρα στην Ορμήλια Χαλκιδικής, τον Ευαγγελισμό της Θεοτόκου, τη γυναική αδελφότητα του γέροντά μας Εμιλιανού. Δεύτερο σπίτι μου αισθανόμουν εκεί πέρα και ας ήταν γυναικείο μοναστήρι. Μας ένωνε η ευχή του γέροντά μας, ήταν σαν αδελφές αγαπημένες. Τις έζησα από τη μετακόμιση και τις πρώτες τις κουρές και την ενθρόνηση της γερόντισσας Νικοδήμης έως σήμερα που τους επισκέπτομαι και τις φωτογραφίζω με τα εγγόνια μου. Ερασιτέχνης φωτογράφος, απαθανάτησα τις συγκινητικές αυτές στιγμές, ήμουν και ο μόνος με φωτογραφική μηχανή και κασετόφωνο τα δύσκολα εκείνα χρόνια. Πάντοτε πέρναγα από την Ορμήλια λοιπόν, μετά τις επισκέψεις μου στο Όρος για εξομολόγηση στο γέροντα Εμιλιανό, εκτός και αν βρισκόταν στην Ορμήλια, οπότε άλλαξε η σειρά, όπως και τότε το 77 που ξεκίνησα να σας διηγούμε. Είδα λοιπόν τις αδελφές, τη γερόντισσα Νικοδήμη, συνάντησα και τον γέροντά μας Εμιλιανό, έτσι επαγωγικά μεγάλωνε σιγά σιγά και η χαρά μου. Ήταν πρωί μετά τη Θεία Λειτουργία, όταν με φώναξε ξανά ο γέροντας και εγώ πέταγα στους 7 ουρανούς. Ούτε κατάλαβα πώς πέρασε η ώρα. Ξάφνου συνειδητοποιώ πως δεν θα προλάβω το μοτόρι στην Ουρανούπολη και ήταν κρίμα. Ήθελα να δω και τους αδελφούς στη Σιμωνόπετρα. Ο γέροντας με καθησύχασε, φώναξε τον πατέρα Μητροφάνη και του είπε να με πάει με το αυτοκίνητο της μονής στην Ουρανούπολη μαζί με κάτι δέματα που ήταν για τη Σιμωνόπετρα. Ο πατήρ Μητροφάνης ήταν από αυτούς που γνώρισα στα μετέωρα, λίγο μικρότερός μου, πιάναν τα χέρια του στα τεχνικά θέματα. Θυμάμαι, όταν πρωτοπήγαμε στη Σιμωνόπετρα, κάναμε σχέδια μαζί για τροχαλή από τον Αρσανά μέχρι τα μπαλκόνια της Σιμωνόπετρας. Είχε μετατρέψει το κελί του σε παλιατζίδικο. Ό,τι έβρισκε από παλιά μηχανήματα στα κελάκια παλαιών μοναχών, που καθαρίζαμε και αδειάζαμε σιγά-σιγά, το μάζευε στο κελί του και το επεξεργαζόταν. Μέχρι και μασχαλιέρες να σε κρατάνε όρθιο να μην πέσεις κάτω από νίστα, όταν προσεύχεσαι. Είδες, ρε Στέφανε, τι ασκητικούς και βιαστές πατέρες είχε η Σιμωνόπετρα. «Και εσύ γιατί τις μάζεψες, θα τις χρησιμοποιήσεις», τον πείραζα. «Δεν ξέρεις, με την ευχή του γέροντα αργότερα μπορεί. Άσε να τις έχω έτοιμες». Συνόδευε λοιπόν τον γέροντα, παιδί για όλες τις δουλειές, αποκτήστης έως μηχανικός και ερωτευμένος με το νέο αποκτηθέν αυτοκίνητο, έκανε και τον σοφέρ. Ταιριάζανε τα γούστα μας, πολύ τον αγαπούσα, ήταν και μελαχρινός σαν και μένα, ίσως και περισσότερο, ήμασταν τα γυφτάκια της παρέας. Ο γέροντας Εμιλιανός γέλαγε μαζί μας. Του θυμίζαμε, μας είπε κάποτε, τον εαυτό του που γύριζε μικρό στα καλοκαίρια στη θάλασσα, κολύμπαγε με τις ώρες και γινόταν κατάμαυρος σαν γυφτάκι. Μόνο που εμείς, με τον πατέρα Μητροφάνη, ήμασταν μελαχρινοί χειμώνα καλοκαίρι.
Κάποτε ρώτησε τον γέροντα Εμιλιανό τι του έχει λείψει πιο πολύ από τον κόσμο, αφού του φόρεσε το μοναχικό ράσο και χωρίς να διστάσει μου απάντησε το κολύμπι στη θάλασσα. Έμενε στην Νίκαια, κοντά ήταν η θάλασσα, με το που έκλεινε το σχολείο για θερινές διακοπές, ξημεροβραδιαζόταν κολυμπώντας. Προσωπικά δεν με ενοχλεί να κάνουν και οι καλόγεροι καμιά βουτιά στη θάλασσα, ιδίως καλοκαίρι, με τους καύσονες, είναι και υγεία στο κάτω-κάτω. Όμως, για να είμαι ειλικρινής, μια φορά που βούτυξα στον αρσανά της Ιμονόπετρας, αισθάνθηκα άβολα, δεν το ευχαριστήθηκα κι ας ήταν τα νερά πεντακάθαρα να τα πιει στο ποτήρι. Ας γυρίζουμε όμως την κούρσα ταχύτητος από Ορμήλια σε Ουρανούπολη με πιλότο τον πατέρα Μητροφάνη. Ξεκινώντας, ήταν πολύ χαρούμενος γιατί είχε την ευχή του γέροντα να προλάβει το μοτόρι στην Ουρανούπολη. «Στέφανε, θα τρέξουμε και θα προλάβουμε, μη φοβάσαι», μου ανακοίνωσε τρίβοντας τα χέρια του ενώ ένα αμυδρό χαμόγελο ταραζόταν στα χείλη του. «Δεν θα ξεχάσω την τρομάρα μου από την ταχύτητα που ανέπτυξε και μην νομίσετε πως οδηγούσε αυτοκίνητο της προκοπής». Την εποχή εκείνη τα καινούργια αυτοκίνητα στους δρόμους τους ελληνικούς είχαν μόνο ξένες πινακίδες. Οι Έλληνες πληρώνανε τιμές υπέρογκες για να αγοράσουμε αυτοκίνητο της προκοπής. Επισκεύασαν τα παλιά όπως την Κούβα του Κάστρο. Κάποιος χριστιανός χάρισε στη Μονή το μεταχειρισμένο όχημα που ο πάτερ Μητροφάνης απογείωσε για να προλάβει το μοτόρι στην Ουρανούπολη. Έχασα όλα μου τα λεφτά σε τάματα να φτάσω ζωντανό στην Ουρανούπολη. Στις διαμαρτυρίες μου, να κόψει λίγο την ταχύτητα, είχε ακλόνητα επιχειρήματα. Έχουμε την ευχή του γέροντα να προλάβουμε το μοτόρι στην Ουρανούπολη. Και όταν έχουμε την ευχή, πρέπει να υπακούμε. Μη φοβάσαι, τίποτα δεν θα μας συμβεί. Αλλά και να μας συμβεί, στον παράδεισο θα πάμε αφού έχουμε την ευχή του γέροντα. Θαύμασα την απόλυτη υπακοή του πατέρα Μητροφάνη που υπέφερε από την γενική απαγόρευση του γέροντα να μην υπερβαίνει το όριο ταχύτητος. Τώρα που είχε την ευχή, έβγαλε το άχτι του. Προλάβαμε το μοτόρι, αλλά την αυτία που πέρασα σε αυτή την κούρσα δεν τη συγκρίνω με καμία τρικυμία στο ναυτικό που υπηρέτησα σε αρματαγωγό στο στόλο. Πέρασαν τα χρόνια και ο πατήρ Μητροφάνης ήταν από τους πρώτους που έφυγαν, νέος θα έλεγα, 52 χρόνων από καρκίνο. Τον συνάντησα για τελευταία φορά το 1994 στη Δάφνη, στο Σιμωνοπετρίτικο γονάκι. Μου υποσχέθηκε να έλθει να μου πει αν μπαίνω στον παράδεισο Γιφτόπουλα. Χαμογελούσε. Ήταν ήρεμος, είχε περάσει προλίγων ημερών και επισκέφθηκε το γέροντά μας Εμιλιανό και πήρε ευχή για το μεγάλο το ταξίδι, για τη μεγάλη κούρσα στους ουρανούς. «Τι κάνεις?» «Δεν θα ξεχάσω τη φωνή του γέροντά μου Εμιλιανού τις σπάνιες φορές που με πήρε στο τηλέφωνο. Δεν ήτανε πολύ του τηλεφώνου ο γέροντας. Δύσκολες κιόλας οι εποχές τότε, δεν υπήρχαν και τα κινητά που έχουμε σήμερα και κυκλοφορούμε όλοι σαν ασυρματιστές. Έλειψα και 10 χρόνια για τη μετεκπαίδευσή μου στη Γερμανία. Όσες φορές όμως μου τηλεφώνησε το είχε ανάγκη η ψυχή μου και το καταλάβαινε. Μου έφτανε αυτό το μακρόσυρτο «Τι κάνεις» του γέροντά μου του αγαπημένου. Έπαιρνα δύναμη, ήξερα ότι δεν είμαι μόνος. Κάποτε του στείλε ένα γράμμα. Είχα μήνες να τον δω, να τον ακούσω. Σκληρή η ξενιτιά. Αλοπική από τα άγχη είχα βγάλει ο φουγκαράς. «Γέροντά μου, χρυσέ και αγαπημένε», τον προσφωνούσα. Ήξερα και από τυπικότητες, πάνω σολογιώτατε, άγιε καθηγούμενε και τέτοια βυζαντινά, αλλά μου ήταν αδύνατο εκείνη την ώρα που ήμουν δυσκολεμένος, μακριά του, αλλιώς να εκφραστώ. «Γέροντά μου, χρυσέ και αγαπημένε». Ο γέροντας διάβασε το γράμμα μου στη σύναξη των μοναχών στη Σιμωνόπετρα. «Να βρε, πώς μιλάνε οι άνθρωποι από καρδιάς, χωρίς ψευτοντροπές». Με έφερε για παράδειγμα. Άντε μετά να μην λυθούν προβλήματα με τόσες ευχές και αγάπη υπό τη Σιμωνόπετρα. Δρόμοι ανοίγονταν, παιδιά γερά γεννιόντουσαν, παρά τις περί του αντιθέτου διαγνώσεις, οικονομικά προβλήματα λυνόντουσαν με τρόπο θαυμαστό, την τελευταία έστω τη στιγμή, εκεί που ξελιγώνεται η ψυχή στο Κύριε Ελέησον και Παναγία Βοήθα. Και να το τηλεφώνημα. «Τι κάνεις?» σαν να σου λέει «Μη φοβάσαι, δεν είσαι μόνος». Και πάντα την κατάλληλη στιγμή. Το Φλεβάρι του 2017, επισκέφθηκα την Ιερά Μονή Ευαγγελισμού της Θεοτόκου στην Ορμήλια Χαλκιδικής. Είχα καιρό να πάω και χάρηκαν οι αδελφές. Με τίμησαν και μου δώσαν να διαβάσω εξάψαλμο. Θυμήθηκα τον γέροντα Εμιλιανό. Νόμιζες πως άκουγες τηλεφώνημα κατευθείαν στο Θεό. Ο Θεός μου, προσέ ορθρίζω. Και η κραυγή, μη εγκαταλείπεις με, Κύριε, ο Θεός μου, μη αποστείς απ' εμού. Πρόσχεσαι στην βοήθειά μου, Κύριε, τη σωτηρίας μου.
Ένα χαρμάνι από σφαραχτική ηκεσία και κάτι από απέτηση διαταγή τρόπων τεινά. Πάλι με το Θεό. Ο γέροντας Εμιλιανός θεωρούσε την ώρα του εξάψαλμου ιερή, φοβερή. Κάποτε, πολύ παλιά, μου έκανε σφοδρή παρατήρηση γιατί έβηξα την ώρα που διάβαζε τον εξάψαλμο. «Μα τι να κάνω, δεν το ήθελα», δικαιολογήθηκα, «ήμουν και κρυωμένος». «Να τον σταματήσεις, να πνιγείς, ό,τι θέλεις κάνε, αλλά την ώρα του εξάψαλμου μην ξαναβήξεις». Και δεν ξανάβηξα από τότε και το μόνο που προσπαθώ είναι να μην με παίρνουν τα δάκρυα. Διαβάζοντας τον εξάψαλμο, προσπάθησα να μιμηθώ τη χρειά της φωνής του. Όσο περνούν τα χρόνια, τόσο περισσότερο μου λείπει αυτή η φωνή. Μετά τη λειτουργία ζήτησα και με πήγα να τον δω, να πάρω την ευχή του. Είχα χρόνια να τον δω, συγκινήθηκα. Με άφησαν και λίγο μόνο μου μαζί του. Του είπα πράγματα, ζήτησα και συγγνώμη που δεν τον άκουσα και έφαγα τα μούτρα μου και ταπεινώθηκα πικρά. Και είμαι σίγουρος, με άκουσε και χάρηκε με τα νέα μου και προσεύχεται για μένα και ας μην μου έδωσε σημείο. Όμως, σαν έφευγα, στα αυτιά μου ηχούσε η γνώριμη φωνή. «Τι κάνεις?» Το μπαλκονάκι. Φημίζεται για τα μπαλκόνια της η Σιμωνόπετρα. Έχει την ωραιότερη θέα στο Άγιον Όρος. Από τον Όλυμπο μέχρι την κορυφή του Άθο και η θάλασσα μπροστά σου να απλώνεται απέραντη. Θυμάμαι στην πρώτη μου επίσκεψη φθινόπωρο του 1973. Με πήρε ο γέροντας Εμιλιανός και κάτσαμε στο μπαλκόνι στον όροφο του νοσοκομείου, όπου έμενε τότε, γιατί ακόμα δεν είχε γίνει η εκλογή και ενθρόνησή του σε ηγούμενο. Απλώσαμε τα πόδια και στηριζόμαστε στα ωραία δικτυωτά κάγκελα που άφηναν τη θέα προς τα κάτω ανεμπόδιστη και ρεμβάζαμε. Κάτω από τη χειμωνιάτικη λιακάδα, ο γέροντας Εμιλιανός ήταν χαρούμενος. Χαιρόταν για το καινούργιο μοναστήρι. Σανατόριο. Και ήλθαν δεκάδες μοναχοί και αδελφοί εξοκατάκυλοι και προσκυνητές αμέτρητοι και όλη η Ελλάδα έμαθε σιγά σιγά τη Σιμωνόπετρα. Λίγο απ' έξω από τη Μονή, καθώς πηγαίνεις για τον Αρσανά και για την Γρηγορίου, είναι ένα κτίσμα παλαιό το κημητήριο. Είναι ο ναός πολύ μικρός και από κάτω το οστεοφυλάκιο. Έχουν τα οστά όλα μαζί και χωριστά τις κάρες με τα ονόματα γραμμένα στο μέτωπο. Το τελευταίο καιρό αυξήθηκαν πολύ οι φίλοι και οι παλιοί γνωστοί, γίνανε περισσότεροι από αυτούς που μένουν μέσα στο μοναστήρι. Μας έπνιξε η βιωτή, η οικογένεια, τα παιδιά και τα εγγόνια, οι αρρώστιες, η θάνατη, η δουλειά, η κρίση η οικονομική που μας έκλεψε το χρόνο που θα θέλαμε να αφιερώσουμε στην ψυχή μας. Μπαίνει στη Σιμωνόπετρα και σε κοιτούν νέοι καλόγεροι αδιάφορα, άγνωστα μάτια, με τα δίκαια τους οι άνθρωποι, που να ξέρουν οι καημένοι. Δίπλα στο κημητήριο και το οστεοφυλάκιο είναι ένα μικρούλι πλάτωμα σαν μπαλκονάκι στο Αιγαίο. Εκεί είναι το κημητήριο, όλο λουλούδια, όμορφο, χωρίς μαρμάρινες επιγραφές, χωρίς φωτογραφίες και αγάλματα. Ξύλινη σταυρή με το όνομα και τις χρονολογίες της ζωής αυτής της μάταιας. 3-4 σειρές και από 4 στάφη σε κάθε σειρά σαν δημιουργία σε παρέλαση. Σε τίποτα δεν έχει η θέα να ζηλέψει εδώ από τα μπαλκόνια της Σιμωνόπετρας. Απέναντίας από εδώ βλέπεις ψηλά τη Σιμωνόπετρα μεγαλοπρεπή από πάνω σου σαν να σε προστατεύει. Κάθε φορά που επισκέπτομαι τη Σιμωνόπετρα, πηγαίνω και μια βόλτα από εκεί και χαιρετώ τους φίλους μου, τους αδελφούς μου, τα γεροντά και τα παλιά που παραδώσανε το σπίτι τους στους καινούριους του γέροντα Εμιλιανού από τα μετέωρα, που παλιώσανε και αυτοί και μαζεύονται σιγά σιγά στο κημητήριο. Όχι για βόλτα από γευματινή, όπως παλιά που κατεβαίναμε για την ωραία θέα, αλλά για ενοικιοστάσιο μέχρι Δευτέρας Παρουσίας. Ο πατήρ Γερμανός πήγε από μανιτάρια. Ο πατήρ Μητροφάνης από καρκίνο. Ο πατήρ Αρσένιος και αυτός το ίδιο. Ο πατήρ Γαλακτίων και ο πατήρ Νικόδημος από γυρατιά. Ο πατήρ Γερβάσιος πνίγηκε στη βροχή. Ο πατήρ Ιλαρίων και αυτός πνιγμένος μες στη θάλασσα. Και δίνουν σε άλλους, νεότερους, τα ονόματα και ακούς παραδείγματος χάρη πατήρ Γερβάσιος και σου έρχεται να κλάψεις. Θυμάμαι, στα μετέωρα ήταν ο πρώτος που γνώρισα σαν μάγειρα και μας λυπόταν που πεινάγαμε και παριστάναμε τους ασκητές τους υπεράνω. Και να, μας τηγάνιζε κανένα αυγό και να τηγανιτές πατάτες, ένα χαμόγελο φαρδί πλατή μονίμω στο πρόσωπό του. Καθρέφτης ήταν της καρδιάς και της ψυχής του, πολύ μας αγαπούσε αυτός ο άνθρωπος. Θυμάμαι τον τελευταίο κληρικό της εποχής, τον Άγιο Γέροντα Παπαδημήτρη Γκαγκαστάθη, λίγους μήνες πριν πεθάνει, πόσο επίμονα παρακαλούσε με τα θάνατο να κάνουμε κανένα τρισάγιο στον τάφο του, μην το ξεχνάμε, γιατί μεγάλη είναι η ωφέλεια για την ψυχή όταν πεθάνει.
Παίρνω λοιπόν κάθε φορά τον Παπατήχωνα και διαβάζουμε και ένα τρισάγιο στους παλαιούς μας φίλους που μας φύγανε. Και κάθε φορά τρέμει η ψυχή μου να μην ειδώ κανέναν που δεν τα άκουσα πως έφυγε. Σαν τη μανούλα μου, όταν πήγαινε κάθε εβδομάδα για τους κύκλους της στο άσυλο Ανιάτων στην Κυψέλη. Κοίταζε γύρω της να δει μην άδεια σε κάποιο κρεβάτι. Μην έφυγε καμία της φίλη απότομα. Δεν θα ξεχάσω και τη λύπη της, λίγους μήνες πριν μας αφήσει, που μου ανήγγειλε ότι έδωσε τα οστά των γονιών της στο χωνευτήριο. Δεν είχε πια την άνεση να πληρώνει στο οστεοφυλάκιο Αμαρουσίου για τη φύλαξη. «Βρε μάνα, τον παππού τον Αντωνάκη, δεν μου το έλεγες». «Τι να σου πω, παιδάκι μου, ντρέπομαι που μου πληρώνουν τα παιδιά μου τη Ρουμά να βοηθώ». Ήταν ανήμποροι πια οι καημένοι και τα λεφτά μέσα στην κρίση δεν τη φθάνανε. Ντρεπόταν που μας φόρτωνε με έξοδα. Λέω κι εγώ να κανονίσω να με θάψουνε σε τούτο το όμορφο το μπαλκονάκι της Σιμωνόπετρας, αν γίνεται. Τι στο καλό. Τόσους πατέρες και αδελφούς αγάπησα και εξυπηρέτησα. Φοβάμαι τα παιδιά μου ή τα εγγόνια μου μη με στείλουν για κανένα χωνευτήρι. Άσε που εδώ θα έχω παρεούλα και τρισάγια και προπαντός στη Θέα. Θάλασσα, Άθο, νησιά, Όλυμπο και προπαντός στη Σιμωνόπετρα. Και παραπάνω από εκεί σίγουρα θα είναι και ο παράδεισος. Ακούτε Πειραιακή Εκκλησία και ομιλήματα, μιλάμε για το Άγιον Όρος μέσα από προσωπικές εμπειρίες του Στέφανου Δημόπουλου από το βιβλίο Άγιον Όρος Χώρα Ζώντων. Οι ασκητές εκεί, όπως κάθε χριστιανός οφείλει, παλεύουν εναντίον της αμαρτίας με την βοήθεια και τη χάρη του Θεού. Εμείς που ζούμε στον κόσμο, όχι οι χριστιανοί, αλλά όσοι έπαψαν πλέον να είναι χριστιανοί, έχουν πάψει να ασχολούνται με την αμαρτία, δεν την αναφέρουν καν ως λάθος. Υπάρχει πάρα πολύ ανοχή στην κοινωνία μας, πάρα πολύ εντός εισαγωγικών αγάπη, όλα τα βλέπουμε φιλελεύθερα και θετικά, αρκεί ο καθένας να κάνει του κεφαλιού του και να μην ενοχλεί τον άλλον. Δεν μπορούμε να πιέσουμε η χριστιανοί και η εκκλησία τους ανθρώπους δεν και καλά να πάψουν να ασχολούνται με αυτό το οποίο θέλουν να κάνουν και τις επιθυμίες τους και να τους στρέψουμε προς την αποφυγή της αμαρτίας. Αυτό δεν μπορεί να γίνει με τη βία και τον καταναγκασμό. Αλλά αλλήμον οι χριστιανοί πρέπει να καταγγέλουμε αυτή την νοοτροπία, κηρύττοντας πάντοτε ότι ο άνθρωπος είναι ελεύθερος να πράττει όπως επιθυμεί. Εμείς πάντως οι χριστιανοί ας έχουμε αυτό κατά νου, ότι όλο το Ευαγγέλιο είναι μια πάλη του Χριστού εναντίον του σατανά και της αμαρτίας και δεν μπορεί παρά και ο αγώνας ο δικός μας να είναι αντίστοιχος, το καταδύναμεν και πάντα με τη χάρη του Θεού. Συνεχίζουμε την ανάγνωση, μείνετε εδώ στο ραδιόφωνο της Πειραιακής Εκκλησίας. Παπά Εφραίμ Κατουνακιώτης, άπλιστος και κλέφτης. Οι σύγχρονοι αγιογράφοι, και είναι πολλοί στις μέρες μας, μια και η Ορθοδοξία δεν έπαψε να γεννά πολλούς Αγίους έως σήμερα, συνήθως γράφουν για τους Αγίους της Εκκλησίας μας με μια διάθεση να δοξαστούν και αυτοί λίγο ή πολύ μαζί τους. Γι' αυτό αποφάσισα να κάνω μια εξαίρεση, αφηγούμενος τις δικές μου αναμνήσεις από τον Παπά Εφραίμ Κατουνακιώτη, να ταπεινώσω λίγο τον εγωισμό μου, μπας και με λυπηθεί ο Θεός και ωφεληθεί κανένας χριστιανός. Βρέθηκα κοντά στην Άγια αυτή μορφή όχι από ευλάβεια, αλλά γιατί ήμουνα γιατρός, οφθαλμίατρος. Και ο γέροντάς μου Εμιλιανός με φώναξε στη Σιμωνόπετρα μια μέρα το 1986, μόλις είχα επιστρέψει από τη δεκαετή μετεκπαίδευσή μου στη Γερμανία και μου συνέστησε να επισκεφθώ στα Κατουνάκια τον Παπά Εφραίμ και να δω τι γίνεται με τα μάτια του. Αρνήθηκα στην αρχή. Τον θυμόμουν το 1974, αγριάνθρωπο, σκυθρωπό, αγέλαστο και τελείως ακαταλαβίστικο για μένα, όταν τον είχα επισκεφθεί, από περιέργεια μάλλον, για όλα όσα άκουγα από τους Σιμωνοπετρίδες πατέρες, φρεσκοφερμένους από τα μετέωρα. Τότε μόλις είχαν πεθάνει οι γεροντάδες του Παπά Εφραίμ και είχε μείνει μόνος του χωρίς υποτακτικό ακόμα.
Έκανα τότε το λάθος να πάω παρέα με τον Παπατίχωνα και τον κατασάρκα αδελφό του Παπαγρηγόριο, τον μετέπειτα μελωδό του ύμνου του Αγίου Νεκταρίου Αγνή Παρθένε, συμμονοπετρίτες και πρώην μετεωρίτες από τα παλαιότερα καλογέρια του γέρο Εμιλιανού, με πείρα στην πνευματική ζωή από χρόνια. Πιάσανε λοιπόν τη συζήτηση με τον Παπα Εφραίμ, όπου εγώ όχι μόνο δεν καταλάβαινα τι λέγανε, αλλά και από πάνω έφρεξα όταν άκουσα ότι ο Άγιος αυτός γέροντας έβλεπε πάνω από την κεφαλή ενός πλανεμένου ζηλωτή που ανέβαινε το μονοπάτι δίπλα στο κελί του Αγίου Εφραίμ, τον δαίμονα να χορεύει και άλλα τέτοια βιωματικά, αλλά για μένα τότε ξένα παντελώς. Η μέχρι τότε θρησκευτική μου παιδεία, για την οποία μάλιστα ήμουν υπερήφανος, δεν μου επέτρεπε να κατανοήσω τέτοιες λογής ακούσματα. Μας ήταν άγνωστα. Στο τέλος της κουβέντας αγόρασα και δυο σφραγίδες για πρόσφορα, που ήταν το εργόχειρό του. Ούτε πολλά πολλά, ούτε ευλογίες. Τον θυμάμαι γιγαντιαίο και αγέλαστο και σοβαρό να παίρνει το αντίτιμο των σφραγίδων και να μας αποχαιρετά. Ευτυχώς διανυκτερεύσαμε στους Δανιηλαίους, όπου η ψαλτική τους με έκανε να αισθανθώ Ρώσος στην Αγία Σοφία. Ο γέρο Εμιλιανός γέλασε καλόκαρδα με τους ενδιασμούς μου. Τότε ήταν αγριεμένος από τη μοναξιά. Τότε θα δεις έναν άλλον άνθρωπο, όλο αγάπη και στοργή. Να ξέρεις, αν ο πατήρ Παΐσιος που αγαπάς είναι ο Άγιος του Αγίου Όρους, ο παπά Εφραίμ είναι ο Μέγας, συμπλήρωσε. Και είχε δίκιο. Στα κατουνάκια με περίμενε μια βιβλική μορφή σαν τον προφήτη Μωυσή, όταν άνοιγε την αγκαλιά του, όλο αγάπη και ευγνωμοσύνη για τις ιατρικές μου υπηρεσίες, που γι' αυτόν ήταν πολύ σημαντικές, γιατί απέφευγε έτσι την έξοδο από το Άγιον Όρος. Επακολούθησε μια σειρά από επισκέψεις στα κατουνάκια που συνδυάζονταν κάθε φορά με αλλαγές στα γυαλιά του γέροντα Εφραίμ, ο οποίος εκδήλωνε την ευγνωμοσύνη του με μια προνομιακή φιλοξενία και συμπεριφορά, χαρακτηριστικό των Αγίων Ανθρώπων. Ήθελε να ξέρει πάντα ακριβώς πόσο κόστιζαν τα γυαλιά πρεσβειοποίησης που του πήγαινα και δεν ξεχνώ την επιστολή του την πρώτη φορά που τον εξέτασα στα κατουνάκια. Πριν προλάβω να γυρίσω στην Αθήνα, μου έγραψε τα γυαλιά που θα του στείλω να είναι μαύρα, κοκάλινα, απλά και καλογερικά. Έχει γραφεί και επιτυχώς περιγραφεί ο τρόπος που ο Άγιος αυτός παππούλης σε ευλογούσε, σφίγγοντας με τις τεράστιες χερούκλες του το κεφάλι σου και ακουμπώντας το στο στήθος του. Δεν θα ξεχάσω τα μάτια του τα διαπεραστικά, τις αυτοσχέδιες προσευχές στο Χριστό, την Παναγία, το Άγιο Πνεύμα. Ούτε και τις φαλιάρες του τις δυνατές, που άλλοτε καταλάβαινα γιατί μου τις έδινε και άλλοτε όχι. Ελπίζω μελλοντικά, με την ωριμότητα των κερατιών που έρχονται ολοταχώς, να καταλάβω και να ωφεληθεί η ψυχή μου πριν πεθάνω. Όμως, δεν θέλω να ξεστρατήσω από τον αρχικό σκοπό της αφήγησής μου, που είναι οι γκάφες και τα λάθη από πλευράς μου απέναντι στον ωκεανό αγάπης που γεύτηκα από τον ευγνώμονα αυτόν Άγιο μύστη της Θείας Χάριτος. Γιατί σίγουρα γινόταν αρρωγός της Θείας Χάριτος και του Αγίου Πνεύματος, ο εκλεκτός του Θεού Γέροντας, συνήθως μάλιστα χωρίς να συμμετέχει ανθρωπίνος, χωρίς να θυμάται μετά από λίγο τι σου είπε. Απλά αισθανόμουν ότι μου μίλαγε ο ίδιος ο Θεός. Μέσα από το στόμα του, όπως παλιά που μίλαγε στο λαό του τον αγαπημένο τον Ισραήλ, μέσα από το στόμα των προφητών του. Ξεκινάω λοιπόν από το πιο βαρύ και συγκλονιστικό περιστατικό που μένει αξέχαστο στη μνήμη μου και αποδεικνύει του λόγου του αληθές. Τρώγαμε στην κουζινοτράπεζα, στο κελί του, το κελί του Αγίου Εφραίμ, στα κατουνάκια, όπου προνομιακά φιλοξενιόμουνα την ώρα που άλλους δεν δεχότανε ούτε να πάρουν την ευχή του, και ο αναγνώστης εδιάβαζε το λόγο ενός Αγίου Πατρός, όπου σε κάποιο σημείο ανέφερε ότι ο Θεός θέλει όλοι οι άνθρωποι που το επιθυμούν να σωθούν. «Στοπ», είπε ξαφνικά και χτύπησε το χέρι στο τραπέζι, γύρισε στο μέρος μου, με κάρφωσε με τα μάτια του και με ρώτησε. «Το πιστεύεις αυτό, Στεφανάκο?» «Ναι, γεροντά μου, αλλιώς δεν θα είχα παρατήσει τη δουλειά μου και την οικογένειά μου να γυρνάω εδώ στην ερημιά, στα κατουνάκια, μαζί σας», απάντησα χαζογαρούμενα, ανυποψίαστος ότι εκείνη την ώρα δεν με ρωτούσε ο ίδιος ο παπά Εφραίμ. «Τι είπε?» γύρισε και ρώτησε τον παπά Ιωσήφ τον υποτακτικό του. Εκείνος το επανέλαβε τις εξυπνάδες μου και ο γέροντας χτύπησε το χέρι στο τραπέζι και με φωνή δυνατή μου είπε: «Ναι, αλλά πρόσεξε, γιατί είσαι άπλιστος και κλέφτης». Κεραυνός να με χτύπαγε καλύτερα. Πέρασα όλο το βράδυ σκεπτόμενος τι εννοούσε. Καλά η απληστία, αλλά κλέφτης?
Την άλλη μέρα, φεύγοντας, με κατεβόδωνε μαζί με τους πατέρες της συνοδείας του μέχρι την πόρτα της αυλής και πήρα θάρρος από την εγκάρδια ατμόσφαιρα και τον ρώτησα γιατί με είπε άπλιστο και κλέφτη. Ο παπά Εφραίμ γύρισε απορριμμένος στον παπά Ιωσήφ και τον ρώτησε. «Τι λέει, βρε Ιωσήφ, τι του είπα?» Είχε πλήρη άγνοια σαν να μίλησε κάποιος άλλος. Με γέμισε ευχές και με αποχαιρέτησε. Η επίσκεψη του πατέρα μου. Η υποψία και μόνο ότι κάποιος τον έβλεπε σαν χαρισματούχο, που θα του πει τα μελούμενα ή τι να κάνει στην όποια δυσκολία ή βιωτικό δίλημα, ήταν αρκετή για να του κλείσει την πόρτα στα μούτρα. Λίγο πριν παλινοστήσω, 1986, στην Ελλάδα, είχα γνωρίσει έναν πολύ χαριτωμένο ιερέα με οφθαλμολογικό πρόβλημα. Ήταν πολύτεκνος και η φιλανθρωπία του και αυτού και της πρεσβυτέρας του ήταν αξιοθαύμαστη. Ερχόταν και ξαναρχόταν στο συγχωρεμένο το δάσκαλό μου, που ήταν αυθεντία για την περίπτωσή του, και εγώ βοηθούσα όσο μπορούσα, κυρίως μεταφράζοντας. Σε όσα συνιστούσε ο δάσκαλος να γίνουν, έπρεπε πρώτα να πάρει η ευχή και γνώμη από τον παπά Εφραίμ και μετά πειθαρχούσε. Αργότερα στα κατουνάκια άκουσα τον παπά Ιωσήφ να λέει «Γέροντα, είναι απ' έξω ο πατήρ Τάδη και θέλει να σε δει». «Να φύγει, δεν θέλω να τον δω», απάντησε απότομα ο γέροντας. Παραξενεύτηκα και τον ρώτησα. «Γιατί, γεροντά μου, δεν τον δέχεσαι τον καημένο? Είναι καλός και ευλαβής ιερέας». «Αυτός, παιδάκι μου, έρχεται εδώ και με ρωτάει να κάνω λέιζερ που μου λένε οι γιατροί ή όχι. Πού να ξέρω εγώ? Με έχει για άγιο και δεν τον αντέχω». Τότε κατάλαβα ότι πίσω από τον αποκλεισμό κάποιων επισκεπτών κρυβόταν η ταπείνωση του γέροντα, που δεν θεωρούσε τον εαυτό του άγιο, δυσανασχετούσε στην ανθρώπινη περιέργεια και αναγνώριση, την απέφευγε όσο μπορούσε. Κάποτε, τη δεκαετία του 70, τον επισκέφθηκε ο αδελφός μου παρέα με δύο σιμωνοπετρίτες. Ξεκίνησαν από τον Αρσανά, όπου τους άφησε το μοτόρι και στον δρόμο χάθηκαν. Ο αδελφός μου έφτασε πρώτος και είδε έξω στον κήπο να σκαλίζει ένας υψηλός καλόγερος. Κατάλαβε ότι είναι ο παπά Εφραίμ και ότι είχε φτάσει πρώτος. Είπε «Ευλογείτε» και ο γέροντας τον ρώτησε «Πού πάει μες στην ερημιά?». Ο αδελφός μου το απάντησε ότι πάει στον παπά Εφραίμ. «Τι τον θες?», ρώτησε απότομα ο γέροντας. «Εγώ τίποτα», του απάντησε τότε ο αδελφός μου. «Οι σιμωνοπετρίτες πατέρες φαγώθηκαν να μου τον γνωρίσουν και με πήρανε παρέα, αλλά χαθήκαμε γιατί περπατούσα πιο γρήγορα». «Και τι είσαι εσύ, βρε Λεβέντη?», ρώτησε ο παπά Εφραίμ. «Οδοντίατρος». «Οδοντίατρος», είπε με θαυμασμό ο παππούλης. «Για παίρνα μέσα, ρε Λεβέντη, να τα πούμε». Μετά από κάμποση ώρα κατέφτασαν οι ιδρωμένοι οι σιμωνοπετρίδες πατέρες και αντίκρισαν τον αδελφό μου καθισμένο δίπλα στο γέροντα να συζητά μαζί του για πολιτική και χριστιανισμό και πόσο μπορεί να συνδυάσει αυτά στη ζωή του. «Διάκριση», του είπε. «Διάκριση, αλλά είναι δύσκολα». Αυτά βέβαια πριν γίνω, όπως έλεγε ο ίδιος ο παππούλης, ο φίλος του, ο οφθαλμίατρός του, που τον δεχότανε φιλόξενα και αυτόν και τα παιδιά του και τους φίλους του και τον γέρο πατέρα του. Ο πατέρας μου ήταν 80 όταν μου ζήτησε να τον πάρω μαζί μου στα Κατουνάκια να γνωρίζει το συνομήλικό του γέροντα Εφραίμ. Είχε αγροτική καταγωγή ο γέρος μου και μια ζωή στρατιωτικού που τον βοήθησε μια ανοιξιάτικη μέρα να ανεβεί πεζοπορώντας μαζί μου το απότομο μονοπάτι που οδηγούσε στο σπίτι του Αγίου Εφραίμ από τον Αρσανά, όπου μας άφησε το μοτόρι. Είχε ακούσει τόσα πολλά από μένα, αλλά και από τους αγαπημένους του σιμωνοπετρίδες πατέρες, που όταν φτάσαμε η συγκίνησή του τον οδήγησε σε μια ακατάσχετη φλιαρία. Ο παπά Εφραίμ τον κοιτούσε με θαυμασμό και κάθε τόσο γύρναγε και μας έλεγε «Μωρέ, τι είναι τούτος εδώ?». Με το ζόρι μπόρεσε να του πει πως έχει και αυτός αδελφό ταξίαρχο σαν τον πατέρα μου, πράγμα που οδήγησε τον γέρο μου σε μεγαλύτερο ενθουσιασμό και πολυλογία. Τούπε, μέχρι και για βότανα του μίλησε του παπά Εφραίμ που κάνουν καλό στον προστάτη. Ο παπά Εφραίμ, όλο αγάπη και στοργή, τον καμάρωνε και τον άφησε επί 2 να μονολογεί, μέχρι που ήλθε η ώρα για εσπερινό, τράπεζα και απόδειπνο. Εγώ ήθελα να ανοίξει γίνα με καταπηγή. «Ήλθαμε για να μας διδάξεις και σε διδάξαμε, γέροντά μου», του είπα στο τέλος. Δεν θα ξεχάσω την απάντηση που μου έδωσε και δείχνει τη σχέση του παπά Εφραίμ με το Άγιο Πνεύμα. Αυτά, Στεφανάκο μου, ήταν μέσα του κρυμμένα. Ξεκλειδώθηκαν και ο πρώτος που τα ακούει και ωφελείται είναι αυτός ο ίδιος. Τι νόμισες? Ου δίνασε Θεό δουλεύειν και μαμονά. Του πήγα και 2 φίλους, συναδέλφους, ευλαβείς ανθρώπους, πολύτεκνους. Ο ένας μετά από χρόνια έγινε και ιερέας. Ο παπά Εφραίμ αναπαύθηκε μαζί του.
Το διορατικό και προορατικό του χάρισμα τον πληροφόρησε θετικά και το εκδήλωσε με ευχές σε αυτόν και ευχαριστία σε μένα που του γνώρισα τέτοιο διαμάντη. Ο πατήρ Νεκτάριος, ο υποτακτικός του, τον ρώτησε: «Γέροντα, ο Στέφανος ή ο φίλος του είναι καλύτερος?» Απάντησε ο παπά Εφραίμ, «σε ένα μπαχτσέ κήπο το κάθε άνθος έχει και το δικό του άρωμα». Και δεν ήταν διπλωματία αυτό. Δεν χαριζόταν ο παπά Εφραίμ. Έλεγε πάντα στον καθένα αυτό που το Άγιο Πνεύμα του υπαγόρευε για το καλό του, για την ψυχή του, για τη σωτηρία του. Έτσι, στο δεύτερο φίλο, καλό γιατρό, αλλά λίγο αλμυρό στις αμοιβές του, του είπε: «Εσείς οι γιατροί είσαστε τυχεροί. Εμείς εδώ κάνουμε άσκηση, νηστείες, προσευχές, υπακοή σκληρή και έρχεστε εσείς και φρούστ μπαίνετε μπροστά από μας. Σε μια μέρα μπορείς να κερδίσεις ό,τι εμείς αγωνιζόμαστε να πετύχουμε χρόνια. Ξέρεις πώς, με τις καλοσύνες, όταν δεν παίρνεις λεφτά και βοηθάς τους ανθρώπους». «Και πώς θα ζήσω τα παιδιά μου άμα δεν παίρνουν λεφτά από τους αρρώστους μου?» ρώτησε τότε ο φίλος μου. Τότε ο παπά Εφραίμ του γύρισε την πλάτη και δεν συνέχισε την κουβέντα του. Σκληρό το Άγιο Πνεύμα όταν είναι για τη σωτηρία της ψυχής σου. Δεν είχε κοσμικές αυρότητες ο παππούλης. Έβλεπε κατευθείαν στην ψυχή των ανθρώπων και χτύπαγε φλέβα. Θυμάμαι την κουρά του πατρός Ευθυμίου στη Σιμωνόπετρα. Ο κατακόσμων Νεκτάριος ήταν ένας υψηλός γίγαντας μπασκετμπολίστας, ξάδελφος του πατρός Ιωσήφ, διαδόχου του παπά Εφραίμ, που από μικρό σύχναζε στα κατουνάκια. Κάποτε τον βρήκε ο παπά Εφραίμ σκαρφαλωμένο σε ένα υψηλό τοίχο υποστήριξης του σπιτιού του στα κατουνάκια και κατατρόμαξε. Τον έστειλε λοιπόν όταν τελείωσε τη σχολή του να μονάσει στη Σιμωνόπετρα. Το κοινόβιο το θεωρούσε ο παπά Εφραίμ ο οστροτήρα για ζωηρούς χαρακτήρες. Τον υπεραγαπούσε βέβαια και έτσι δέχτηκε στις 28 Δεκάτου του 90 να διαβάσει τις ευχές της κουράς του σε μοναχό μαζί με τον γέροντα Εμιλιανό στη Σιμωνόπετρα. Είχα την τύχη να παρευρεθώ. Ο γέροντας είχε πολύ συγκινηθεί. Μετά την κουρά είχε αποσυρθεί σε ένα κελί και πήγαμε πολύ για να πάρουμε την ευχή του. Ο γέροντας είχε έλθει σε κατάσταση χάριτος και έλεγε στον καθένα μια ευχή αναλόγως ότι το Άγιο Πνεύμα τον φώτιζε. Ήταν και δύο γιατροί συνάδελφοι, καλοί γιατροί και καλοί άνθρωποι και τακτοποιημένοι χριστιανοί. Ο παπά Εφραίμ τους αγκάλιασε τον ένα μετά τον άλλο και τους είπε: «Ανάργυρος παιδί μου να γίνεις, ανάργυρος». Δουλεύαμε στο ίδιο ιδιωτικό νοσοκομείο και είχαν πέσει στην αντίληψή μου επανειλημμένως περιστατικά που εξηγούσαν την ευχή του γέροντα. Η σχέση του παπά Εφραίμ με τον Μαμονά ήταν πολύ εχθρική. Δεν ήθελε δωρεές εις δόξαν Χριστού και της Εκκλησίας. Γι' αυτό ρωτούσε με επιμονή πόσο κόστησαν τα γυαλιά κάθε φορά που του τα άλλαζα. Τον μπέρδευαν οι απαντήσεις μου. «Γέροντα, δεν τα πλήρωσα ούτε εγώ. Μου τα έδωσε ένας κουμπάρος μου οπτικός δωρεάν όταν του είπα για ποιον προορίζονται». «Άρα τα πλήρωσε αυτός. Και πώς τον λένε τον κουμπάρο σου?» επέμενε ο γέροντας. «Του είπα το επίθετό του. Ναι, αλλά το βαφτιστικό το όνομα πώς είναι?» «Σπύρος, γέροντά μου». «Και πόσο θα κόστιζαν δηλαδή αν τα πλήρωνες?» Ο παπά Ιωσήφ μου εξήγησε αργότερα ότι εξοφλούσε τα χρέη του σε κομποσχήνια αναλόγως του ύψους της δωρεάς που δεν μπορούσε να αποφύγει. Όταν φιλοξενήθηκε στο σπίτι μου στην Αθήνα για να χειρουργηθεί για καταράκτη τον Οκτώβριο του 1992, μας έφερε δώρο την ωραιότερη βρεφοκρατούσα, το ωραιότερο ίσως έργο του παπά Ιωσήφ, που ξεκρέμασε από το σπίτι του στα κατουνάκια. Και όταν γύρισε στα κατουνάκια, μου έστειλε μια περικαλή εφαίστειο εικόνα, μια δέηση, Χριστός Παναγία Πρόδρομος, με όλους τους Αγίους της πολυμελούς μου οικογένειας γύρω-γύρω, που επί μήνες φιλοτέχνησε ο παπά Ιωσήφ. Η νοερά προσευχή. Είχα την τύχη και την τιμή να φιλοξενήσω τον παπά Εφραίμ στην Αθήνα μαζί με τον πατέρα Ιωσήφ, διάδοχό του στο κελί του Αγίου Εφραίμ στα Κατουνάκια, όταν χειρουργήθηκε για καταράκτη και στα δύο μάτια. Έμεινε αρκετές μέρες στο σπίτι μου και συνηθίζαμε να κάνουμε το βράδυ απόδειπνο μαζί με την οικογένειά μου. Ο παπά Εφραίμ έβαζε τα δύο μεγαλύτερα παιδιά του να συμμετέχουν διαβάζοντας το απόδειπνο. Ο Σπύρος ήταν τότε στην πρώτη γυμνασίου και η Αναστασία έκτη δημοτικού. Τα κατάφερναν. Ο επόμενος, ο Βασιλάκης, ήταν στην πρώτη δημοτικού, ζήλευε και ήθελε και αυτός να συμμετέχει. Ήταν ο αγαπημένος του παπά Εφραίμ. Ξημεροβράδιαζε στην αγκαλιά του. Ο παπά Εφραίμ λοιπόν του έδωσε ένα κομποσχοινάκι και του δίδαξε να λέει την ευχή του Ιησού κατά τη διάρκεια του αποδείπνου. Δεν ξέρω τι άλλο του είπε, πάντως ο Βασιλάκης σοβαρός τραβούσε απορροφημένο στο κομποσχοίνι του με ανοιχτά τα ματάκια του, αλλά χωρίς να μας βλέπει.
κούνησε το χέρι μπροστά στο πρόσωπό του και το διαπίστωσα. Έκτοτε δεν το ήξερα, αλλά το παιδί αυτό συνέχιζε την προσευχή του έτσι και μάλιστα δασκάλεψε και τον κατά 3 χρόνια μικρότερο αδελφό του Χαραλάμπη να κάνει την ίδια προσευχή για να μην φοβάται τα βράδια. Το έμαθε από τον ίδιο τον Χαραλαμπάκο. Εγώ, μπαμπά, φοβόμουν τα βράδια και πήγαινα στο δωμάτιο του Βασίλη. Αλλά τώρα όμως δεν φοβάμαι, γιατί μου έμαθε την προσευχή του παπά Εφραίμ και δεν φοβάμαι. Ο Βασιλάκης έγινε οφθαλμίατρος. Δουλεύει στη Γερμανία, όπου και γεννήθηκε πριν 32 χρόνια, έχει κάνει και διδακτορικό. Είναι μουσικός, έχει δίπλωμα κλασικής κιθάρας από τα 22 του. Ο παπά Εφραίμ είχε πει ότι αυτός θα με δοξάσει. Μακάρι να προλάβω να δω τι εννοούσε. Ο Χαραλάμπης, οδοντίατρος, εδώ και 3 χρόνια δουλεύει στην Αγγλία. Παιδί που λάμπει από χαρά και αγάπη για τους άλλους, πολύ δοτικός, ψάχνεται όμως και αναζητεί η ψυχή του. Τον κυνηγάει όμως η ευχή του παπά Εφραίμ και η ευχή του Ιησού και δεν τον φοβάμαι. Το έλεος σου, Κύριε, καταδιώξει με πάσα στα σημέρα στη ζωή μου. Τα Άγια Φιλαράκια. Άγιος Νεκτάριος Αιγίνης, Άγιος Πορφύριος Καυσοκαλυβίτης, παπά Εφραίμ Κατουνακιώτης. Πέρασαν τα χρόνια και ο παπά Εφραίμ πήρε 5 υποτακτικούς, η συνοδεία μεγάλωσε. Ο παπά Εφραίμ αποφάσισε να χτίσει μια δεξαμενή και να κατεβάσει το νερό από υψηλότερα. Έστειλε λοιπόν τον παπά Εφραίμ Σιμωνοπετρίτη να πάει να ρωτήσει τον Άγιο Πορφύριο, που ήταν τότε στο ησυχαστήριό του στο Μίλεση, στον Οροπό, από πού να κατεβάσει το νερό. Παρόλο που ήσαν γείτονες στο Άγιο Όρος, κατουνάκια καυσοκαλύβια είναι δίπλα-δίπλα, εντούτοις δεν είχαν ποτέ συναντηθεί. Ωστόσο, ο παπά Εφραίμ ήξερε για το χάρισμα του Αγίου Πορφυρίου να βλέπει τα νερά κάτω από το έδαφος και μάλιστα από απόσταση. Ο Άγιος Πορφύριος δέχτηκε τον παπά Εφραίμ Σιμωνοπετρίτη και πριν προλάβει να του μιλήσει, του είπε: «Πες τον παπά Εφραίμ ότι από πάνω του υπάρχουν 3 φλέβες. Να πάρει τη μεσαία από τον Άγιο Βασίλειο και να κατεβάσει το νερό στο κελί του. Είναι η καλύτερη επιλογή». Ο παπά Εφραίμ, ο Σιμωνοπετρίτης κατά κόσμων και Ρεστεντζής, ήταν συνομήλικος με τον γέροντα Ημιλιανό Σιμωνοπετρίτη και φίλοι από παιδιά στις γειτονίες της Νίκαιας. Τον γνώρισα όταν Γενάρη του 1975 κατατάγηκα στο ναυτικό, γιατί ήταν ο στρατιωτικός ιερέας στο στρατόπεδο νεοσυλλέκτων Σκαραμαγκά. Παράδεισε την καριέρα του στο στρατό και ακολούθησε τον γέροντα Ημιλιανό όταν αυτός έφυγε από το Μεγάλο Μετέωρο και εγκαταστάθηκε με τη συνοδεία του στη Σιμωνόπετρα. Υπεραγαπούσε τον γέροντα Εφραίμ Κατουνακιώτη, γι' αυτό και πήρε το μεγάλο και αγγελικό σχήμα από τα χέρια του, αλλάζοντας το όνομά του από Προκόπιος Εφραίμ. Δεν βαριόμουν ποτέ να ακούω και να ξανακούω τις ξεναγήσεις κατηχήσεις του στους προσκυνητές της Σιμωνόπετρας που έκανε κάθε απόγευμα. Μου διηγήθηκε αυτή την ιστορία το Σεπτέμβριο του 2015 στο μπαλκόνι του παλιού αρχονταρικιού στη Σιμωνόπετρα, όπου η θέα είναι ίσως η καλύτερη στο Άγιον Όρος, πραγματικά μεταξύ ουρανού και γης. Έστειλαν λοιπόν μαζί με την πολύτιμη πληροφορία από τον Άγιο Πορφύριο Καυσοκαλυβίτη και ένα συνεργείο που δούλευε στη Σιμωνόπετρα να χτίσουν τη στέρνα και το νερό στο σπίτι του παπά Εφραίμ στα Κατουνάκια. Δυστυχώς μόλις έφτασαν, ξεκίνησε μια δυνατή βροχή και ήταν αδύνατο να εργαστούν. Οι μάστορες στενοχωρήθηκαν. «Δεν μπορούμε να περιμένουμε να κοπάσει η βροχή, θα γυρίσουμε στη Σιμωνόπετρα. Εκεί όταν βρέχει δουλεύουμε σε εσωτερικά έργα και έτσι δεν χάνουμε τα μεροκάματά μας. Θα ξανάρθουμε αργότερα, άμα φτιάξει ο καιρός». Ο γέροντας στενοχωρήθηκε. «Πόσες μέρες χρειάζεται ανομβρία για να τελειώσετε το χτίσιμο?» ρώτησε. «Καμία εβδομάδα», απάντησαν οι μάστορες. Ο παπά Εφραίμ αγρίεψε. «Πόσες μέρες ακριβώς, πες μου?» Τότε ο αρχιμάστορας μαζεύτηκε και του λέει: 5 μέρες, γέροντα. Θα βάλουμε τα δυνατά μας και θα την τελειώσουμε σε 5 μέρες». Ο παπά Εφραίμ έφυγε φουριόζος, ανέβηκε τα σκαλιά, γκαμ-κουμπ και εξαφανίστηκε στο εκκλησάκι του κελιού του. Μετά από λίγο η βροχή σταμάτησε, οι μάστορες στρώθηκαν στη δουλειά και σε 5 μέρες η δεξαμενή ήταν έτοιμη, καλουπωμένη. Ο γέροντας τους πλήρωσε, τους έδωσε την ευχή του και τους είπε: «Άντε τώρα φύγετε να προλάβετε το μοτόρι να πάτε Σιμωνόπετρα». Και το μεν μοτόρι το προλάβανε, όμως τη βροχή, μέχρι να κατέβουν την κατηφόρα των 400 μέτρων που χωρίζει την αετοφολιά που είναι χτισμένο το ησυχαστήριο του Αγίου Εφραίμ μέσα σε μια άγρια γρανιτένια αγκαλιά, αυτοί δεν την προλάβανε. Φτάζανε μουσκεμα, στάζοντας νερά στη Σιμωνόπετρα. «Μωρέ, τι Άγιος είναι αυτός ο γέροντας που μας στείλατε? Σταματά τη βροχή άμα θέλει». Διηγούνταν εκστατικοί το πάθημά τους στους Σιμωνοπετρίτες πατέρες. Πέρασαν 20 μέρες και έπρεπε να ξεκαλουποθεί η δεξαμενή. Για να μην ξαναπληρώνει εργατικά μεροκάματα ο Παπούλης, αυτή τη φορά πήγαν 2-3 πατέρες από τη Σιμωνόπετρα που πιάνουν τα χέρια τους και ξεκαλουπώσαν την δεξαμενή.
Διηγήθηκαν λοιπόν στον γέροντα ότι οι εργάτες τον πήραν σε ευλάβεια, ότι είναι άγιος και έκανε το θαύμα της διακοπής της βροχής για 5 μέρες. Ο Παπα Εφραίμ γέλασε τότε καλόκαρδα και είπε: «Όχι βρε παιδιά, δεν ήταν δικό μου το θαύμα. Του Αγίου Νεκτάριου ήτανε. Αυτόν παρακάλεσα». Εδώ θα σας αφήσουμε για σήμερα. Ας παλέψουμε κι εμείς όπως οι αγιορείτες πατέρες, φίλοι ακροατές, να τηρούμε τις εντολές του Θεού. Τα λέμε αυτά ζώντας σε μια κοινωνία στην Ελλάδα αλλά και στην Ευρώπη, στο δυτικό κόσμο γενικότερα, όπου όπως είπαμε και πριν από κάποια λεπτά, οι άνθρωποι δεν ασχολούνται με την αμαρτία και επομένως ενπολίζουμε σε ένα χάος. Οι εντολές λοιπόν μας βοηθούν να βγούμε από αυτό το χάος και να γνωρίσουμε τον ίδιο το Θεό. Άγιον Όρος Χοραζόντων, Στέφανος Δημόπουλος, συγγραφέας. Θυμίζουμε την συναυλία, φίλοι ακροατές, Δευτέρα 13 Μαΐου 2019 στις 7 το απόγευμα στο Βεάγιο Θέατρο Πειραιά. Η Ιερά Μητρόπολη Πειραιός διοργανώνει μεγάλη φιλανθρωπική συναυλία με επικεφαλής τον Μιχάλη Χατζηγιάννη αλλά και άλλους.